Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη το Τραπεζικό. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές του Focus. Σήμερα θα αναλύσουμε ένα θέμα που είναι πολυδιάστατο. Την οργάνωση 17 Νοέμβρη, η οποία λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 1975 μέχρι το 2002, 27 χρόνια, 15 ανεκπαίδευτοι κάνανε δολοφονίες, ληστείες και τέτοια, και δεν τους ακούμπησε κανένας. 27 χρόνια. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο εγκληματικής οργάνωσης να λειτουργεί 27 χρόνια και οι υπηρεσίες ασφαλείας να μην την ακουμπάνε. Όπως θα δεις και στη συνέχεια τη συζήτηση που θα κάνουμε, υπάρχουν πολλά που δεν έχουν διερευνηθεί. Στη δίκη, η δίκη η οποία ήταν στημένη, όλοι ο καθένας έπαιξε ένα ρόλο. Οι 10 από τους 15 καταδικαστέντες έχουν βγει ήδη έξω από τη φυλακή. Οι 5 είναι μέσα, μερικοί με τη θέλησή τους. 2 από τους 5 παίρνουν άδειες. Και αυτήν όλη ιστορία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ιστορία της 17 Νοέμβρη από την αρχή. Στις 29 Ιουνίου του 2002, στις 10:25 το βράδυ στον Πειραιά, στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Χελάς Flying Dolphins, εκρήγνεται μια βόμβα στα χέρια του Σάβου Ξηρού, ο οποίος τραυματίζεται σοβαρά. 10 μέτρα από το τραυματισμένο Ξηρό υπάρχει μια τσάντα, ένας μικρός σάκος πεταμένη στο έδαφος. Όμως ένας σαραντάρης που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την έκρηξη έσκυψε, τη μάζεψε και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που τον περίμενε ένας άλλος άντρας, τηλεφώνησε στο 166 για να μαζέψει τον Ξηρό και μετά το τηλεφώνημα οι δύο άντρες ξεκίνησαν με κατεύθυνση στην Αθήνα. Λίγο αργότερα έφτασε στον τόπο της έκρηξης του 166 που μετέφερε τον Ξηρό πρώτα στο Τζάνιο νοσοκομείο και λίγο αργότερα στον Ευαγγελισμό. Πριν ο τραυματίας Ξηρός μεταφερθεί στο παραπάνω νοσοκομείο για περίθαλψη και για να πιστοποιηθεί ταυτότητά του, ολόκληρη η χώρα είχε πληροφορηθεί από φήμες, πρόσεξε, από φήμες για την ταυτότητά του. Η βόμβα ήταν σαφέστατα παγιδευμένη. Ο Ξηρός έπρεπε να ζήσει για να αρχίσει το θεατρικό της εξάρθρωσης της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και γι' αυτό ξεκίνησε εκείνο το βράδυ με τη βόμβα. Η βόμβα ήταν παγιδευμένη σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του λιμενικού σώματος που ανέλαβε την έρευνα για την έκρηξη στον Πειραιά. Το λιμενικό σώμα λοιπόν έχει αποστείλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Τι λέει, για την κατασκευή της βόμβας χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά κυκλώματα, ρολόι με αλάρμ, αμμονιοδυναμίτιδα και μπαταρία 9 βολτ, της οποίας το κέλυφος όμως ήταν 1,5 βολτ. Από το εσκεμμένο αυτό λάθος έγινε η έκρηξη. Αυτοί που το κατασκεύασαν ήξεραν για την έκρηξη, ενώ ο Ξηρός άλλα έβλεπε στο εξωτερικό κέλυφος και άλλα υπήρχαν μέσα στη βόμβα. 8 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW. Το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στο Σάβα Ξηρό μαζί με μια αρμαθιά άλλων κλειδιών που κουβαλούσε ο Ξηρός επάνω του και ήταν τα περισσότερα από τα διαμέρισματα που χρησιμοποιούσε 17 Νοέμβρη. Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο είχε νούμερο KY7317 και από τις πινακίδες αποκαλύφθηκε ότι ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας, που όμως δεν είχε καταγγείλει καμιά κλοπή αυτοκινήτου. Τι ζητούσε ένα κρατικό αυτοκίνητο με κρατικές πινακίδες στο σημείο της έκρηξης, το οποίο δεν έπαθε τίποτα παρόλο που τις πόρτες του ήταν ανοιχτές. Αυτό λέει η έκθεση του πλοιάρχου Βαρθή, του πλοιάρχου του λιμενικού, που έκανε την έκθεση στις 4 Σεβδόμου του 2002. Πώς λοιπόν ο Ξηρός πήγε σε μια επιχείρηση
κουβαλώντας πάνω του ένα σωρό κλειδιά. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους του 17 Νοέμβρη. Όμως πάμε να δούμε πώς έχουν ξεκινήσει τα πράγματα και με τη διήγηση θα φτάσουμε πάλι στον Πειραιά στην ημέρα της έκρηξης. Το 1970 ο ανώτερος πράκτορας της NSA και εκτελεστικός της CIA αλλά και στέλεχος της ΤΟΑΣ πεδίο, προπαγάνδα ΝΤΟΕ είναι το πεδίο, σύνδεσμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ με το Βατικανό, αργότερα σύμβουλο σε θέματα τρομοκρατίας του Προέδρου Κλίντον, Μάικλ Λεντίν, έρχεται στην Ευρώπη και στις 70 και σε συνεργασία με γαλλικές και ιταλικές μυστικές υπηρεσίες δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή τρομοκρατική οργάνωση, την RIG. Σκοπός της RIG είναι να φυτέψει στις ευρωπαϊκές χώρες τρομοκρατικές οργανώσεις. Η 17 Νοέμβρη ήταν μια θυγατρική της RIG που την ίδρυσε η RIG το 1975. Ο Μάικλ Λεντίν, όταν κατέβηκε στην Ευρώπη στο Παρίσι, πρέπει να ξέρεις ότι το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών. Εκεί ήταν ο Καραμαλής, εκεί ήταν ο Μητσοτάκης, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ. Από εκεί έφυγε ο Χομεϊνί για το Ιράν. Ό,τι έχει σχέση με μυστικές υπηρεσίες, η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης είναι το Παρίσι. Ο Μάικλ Λεντίν λοιπόν είχε στη διάθεσή του το σχεδιασμό του Χένρι Κίσιγκερ για οργάνωση αποσταθεροποίησης και τρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο στρατιωτικός σχεδιασμός ανήκε στον πρώην αρχιστράτηγο του ΝΑΤΟ και συνεργάτη και φίλο του Χένρι Κίσιγκερ, Αλεξάντερ Χέιγκ, ο οποίος αργότερα έγινε και υπουργός εξωτερικών. Το σχέδιο της δημιουργίας τρομοκρατικής οργάνωσης στην Ελλάδα έχει την έγκριση της NSA, του Υπουργείου Άμυνας, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της CIA. Ο Μάικλ Λεντίν συνεργάζεται με τον πολυπράκτορα Φρανσέσκο Πιασέντζα. Ο Πιασέντζα είναι και αυτός μέλος του ΑΠΕ2 και πράκτορας των Αμερικάνικων, Ιταλικών, Γαλλικών και μυστικών υπηρεσιών. Η 17 Νοέμβρη ιδρύθηκε στο Παρίσι. Ο Πιασέντζα το 1980 επισκέφθηκε την Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπαντρέου. Ξέραν οι Έλληνες πρωθυπουργοί για τη 17 Νοέμβρη? Θα δούμε στη συνέχεια της διοίκησης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που εμφανίστηκε σαν αρχηγός 17 Νοέμβρη εκείνη την εποχή, βρισκόταν στο Παρίσι. Είχε στενές σχέσεις με τον Θεόδωρο Πάγκαλο, μια που, που και οι δύο, και ο Πάγκαλος και ο Γιωτόπουλος, ήταν μέλη του ΚΚΕ. Πρέπει να ξέρεις, Γρηγόρη, ότι πολλοί βουλευτές από αυτούς που είναι στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία έχουν κάνει το αγροτικό τους στο ΚΚΕ. Μια μέρα πριν έρθει ο Καραμαλής στην Ελλάδα, συνέφαγε με τον πολυπράκτορα Πιασέντζα, ακριβώς μία μέρα πριν έρθει ο Καραμαλής στην Ελλάδα, ένας από τους ιδρυτές της RIG, δηλαδή της 17 Νοέμβρη. Στον Καραμαλή τον συνέστησε ο μεγαλοεπιχειρηματίας Γκέρτσος, συνεργάτης του Ναζί, τον Ναζί την κατοχή και φίλος του Καραμαλή. Ο Καραμαλής επιστρέφει στην Ελλάδα με εντολή των Αμερικάνων και του Κίσιγκερ, αφού πρώτα έχει περάσει από εξετάσεις από το Memorial της Νέας Υόρκης και έχει πάρει εντολές από τον Κίσιγκερ και ξέρει ακριβώς τι θα κάνει όταν έρθει στην Ελλάδα, ο Καραμαλής επέστρεψε στις 23 Ιουλίου του 1974 με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, της Καρντεστέν. Μαζί του συνταξιδεύουν 20 ακόμη προσεκτικά επιλεγμένα άτομα και ελεγμένα από τις μυστικές γαλλικές υπηρεσίες. Στο φιλμάκι της επιστροφής του Καραμαλή, το οποίο τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αν δείτε το φιλμάκι, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εμφανίζεται στη σκάλα του αεροπλάνου, ακριβώς μπροστά από τον Καραμαλή. Έτσι, αυτό το φιλμάκι έχει δύο εκδόσεις. Την πρώτη, τις πρώτες ημέρες που ήρθε, εμφανίζεται ο Γιωτόπουλος στη σκάλα του αεροπλάνου. Στη δεύτερη έκδοση είναι επεξεργασμένο και δείχνει έναν άλλον, αφού καταλάβανε την γκάφα τους, και δείχνει έναν άλλο άνθρωπο στη σκάλα του αεροπλάνου του Καραμαλή. Ο Γιωτόπουλος είναι γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, που κάποιο διάστημα ήταν γραμματέας του Λέοντα Τρότσκι. Ο Πάγκαλος
στο Παρίσι έχει διαγράψει από το Κουκουέ το Γιωτόπουλο. Η οπαδή του Κουκουέ στο Παρίσι συστήνει την οργάνωση 29 Μάη, στην οποία ο Γιωτόπουλος είναι μέλος. Ο Γιωτόπουλος είναι οπαδός του ένοπλου αγώνα και τον επηρεάζει η πορεία του Φιέλ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα. Έτσι, παρόλο που παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, φεύγει και πάει στην Κούβα, όπου εκπαιδεύεται. Ο Γιωτόπουλος έχει εκπαιδευτεί στην Κούβα. Έτσι, πώς είναι δυνατόν κάποιον που τον παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας να εκπαιδευτεί στην Κούβα και μετά να γυρίσει πίσω? Γιατί στην Κούβα? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς οι γαλλικές υπηρεσίες μυστικές αφήσαν τον Γιωτόπουλο να πάει στην Κούβα? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς ρόλο έχει παίξει ο Φιντέλ Κάστρο? Αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Ο Γιωτόπουλος λοιπόν έρχεται στην Αθήνα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου. Η CIA τον εκβιάζει και αναγκάζεται να υπακούει στις εντολές της. Συναντιέται με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, μέλος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και θαμώνα των εξαρχείων. Μαζί προσφεύγουν στα εξάρχεια και με τη βοήθεια του Γιάννη Σερίφη στρατολογούν το ελληνικό προσωπικό της 17 Νοέμβρη. Το 1974 ο Κουφοντίνας παίρνει μέρος στις διαδηλώσεις στα Σπάτα για το αεροδρόμιο των Σπατών Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι Σπατανέοι τότε αντιδρούσανε και ο Κουφοντίνας ήταν μέσα στους πρωτοπόρους των διαδηλώσεων αυτών, παρότι ήταν τότε μόλις 17 χρονών. Έχει γεννηθεί το 1958, το 1974 ήταν 17 χρονών, όπως και ο Σάββας Ξηρός. Έχει γεννηθεί το 1958. Να φανταστείς, ο μικρός Ξηρός ο Βασίλης έχει γεννηθεί το 1973. Όταν 17 Νοέμβρη ξεκίνησε τη δράση του 1975, ήταν μόλις 2 χρονών. Έτσι, συλλαμβάνεται λοιπόν ο Κουφοντίνας από την ελληνική ασφάλεια, η οποία παρακολουθεί τα ίχνη του. Πώς λοιπόν ο Κουφοντίνας, που παρακολουθείται από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, κάνει 11 φόνους? Είναι ένα ερώτημα, κρατήστε το για τη συνέχεια της συζήτησης. Η δράση της 17 Νοέμβρη υποθετικά αρχίζει το 1975. Ο Κουφοντίνας εκείνη την εποχή ήταν 17 χρονών και προσχώρησε στη 17 Νοέμβρη το 1983. Δηλαδή ήταν τότε 20 χρονών, 23 χρονών. Και ολοκληρώθηκε το 1975, ξεκίνησε η δράση 17 Νοέμβρη και ολοκληρώθηκε το 2002, όταν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες την αποσύρουν από την κυκλοφορία, γιατί ολοκληρώθηκε ο κύκλος της, αλλά και γιατί το 2004 στην Ελλάδα θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι μεγάλες πολυεθνικές που ελέγχουν τους αγώνες δεν επιθυμούν να υπάρχουν οργανώσεις που να σκιάζουν την ασφάλεια των αγώνων. Η 17 Νοέμβρη έκανε 23 δολοφονίες, έκανε απόπειρες δολοφονίες τόσο Ελλήνων όσο και ξένων διπλωματών. Ταυτόχρονα έκαναν και ληστείες, από τις οποίες αποκόμισαν σημαντικά ποσά, μελία περίπου 700 εκατομμύρια δραχμές. Στη δίκη που έγιναν, τα κεφάλαια της 17 Νοέμβρη δεν αναζητήθηκαν ποτέ. Είναι κι άλλο περίεργο γεγονός. Το 40% περίπου της λίας καρπώθηκε ο Γιωτόπουλος, ενώ ένα ποσοστό διαχειριζόταν ο Κουφοντίνας, που ήταν και ο ταμείας της 17 Νοέμβρη, για τις ανάγκες της οργάνωσης. Ενώ το υπόλοιπο έχει μεταφερθεί σε καταθέσεις στο εξωτερικό. Κάθε δολοφονία που έκανε 17 Νοέμβρη παρήγεγε ένα οικονομικό και πολιτικό αποτέλεσμα. Ήταν επιλεγμένες οι δολοφονίες. Καμιά πράξη 17 Νοέμβρη δεν είναι τυχαία. Όλες οι δολοφονίες ήταν προσεκτικά επιλεγμένες. Δεν μπορούμε όμως να αναφερθούμε σε όλες τις δολοφονίες, γιατί πρέπει να φάμε μια εβδομάδα στο ραδιόφωνο. Όχι, ξέρεις τι μπορούμε να πούμε? Πώς επέλεγαν στόχο.
θα σου πω στη συνέχεια, θα το καταλάβεις, δεν τους επέλεγαν αυτοί. Τους επέλεγαν άλλοι που τους καθοδηγούσαν. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο σημαντικότατες δολοφονίες, μία του Ρίσαρ Γουέλς και μία του Μπακογιάννη, του Παύλου Μπακογιάννη, και θα δεις από δηλώσεις πολιτικών υπουργών δημόσιας τάξης ότι 17 Νοέμβρη είχε σχέση, ευθεία σχέση με τη CIA, την GIP, και τη 17 Νοέμβρη αποτελούσαν μια εταιρεία FPK3, CIA, GIP, τη 17 Νοέμβρη. Θα δεις ποιος τα λέει αυτά, υπουργός δημόσιας τάξης, ο Καθήλυνα Αρμόδιος, σε λίγο. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε δύο σημαντικές δολοφονίες. Η πρώτη ήταν η εκτέλεση του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, που έγινε 23 Δεκεμβρίου του 1975, δηλαδή προπαραμονή Χριστουγέννων. Ο Γουέλς είχε αντικαταστήσει το Stacy Halls πριν από 6 μήνες. Πρόσεξε, δεν είχε 17 Νοέμβρη κανένα επιχείρημα να σκοτώσει του Γουέλς, γιατί δεν είχε δράσει στην Ελλάδα. Δεν πρόλαβε, αντικατέστησε πριν 6 μήνες το Stacy Halls. Πριν γίνει σταθμάρχης της CIA, εμφανιζόταν σαν δεύτερος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, και όταν έγινε σταθμάρχης της CIA, έμεινε εκεί που έμενε και ο Halls, στην οδό Βασιλής Φρυδερίκης 5 στο Ψυχικό. Η οδός Βασιλής Φρυδερίκης 5 στο Ψυχικό ήταν ένα από τα πιο προστατευμένα σπίτια στην Αθήνα και τα πιο καλά φυλασσόμενα. Η κοινή της κοινής του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα τις γνώριζαν ελάχιστα άνθρωποι, ούτε καν στα δάχτυλα ενός χεριού. Γιατί τις γνώριζαν 2-3 άνθρωποι, γιατί είναι άκρως απόρριτες οι κινήσεις του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα. Σήμερα αν ρωτήσει ένα από τους ακροατές μας ή και εμάς ποιος είναι ο σταθμάρχης της CIA, δεν ξέρουν, γιατί από τότε που γίνε η δολοφονία του Wells, οι σταθμάρχες της CIA εμφανίζονται μόνο σε άκρως απόρριτα έγγραφα. Δεν μπορεί να υπάρξει παρακολούθηση, γιατί στους γύρω δρόμους φυλάχουσονται πολύ προσεκτικά από τη CIA, γνωρίζει ποιες οικογένειες βρίσκονται όχι μόνο στο δρόμο του σταθμάρχη, αλλά και στον προηγούμενο παράλληλο και στον επόμενο παράλληλο. Άρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει παρακολούθηση, γιατί θα τους είχαν εντοπίσει. Η CIA στην Ελλάδα διατηρεί την πιο πολυπρόσωπη ομάδα στην Ευρώπη. Και το πρόγραμμα του σταθμάρχη είναι αδύνατον να το ήξεραν οι δολοφόνοι και να τον περίμεναν. Οι δολοφόνοι είχαν πληροφόρηση από μέσα, όπως θα δεις στη συνέχεια αυτής της ιστορίας, θα δεις από πού είχαν πληροφόρηση οι δολοφόνοι. Οι δολοφόνοι λοιπόν είχαν πληροφόρηση από μέσα. Όμως ο Γουέλς, που δεν είχε δώσει για 6 μήνες δικαίωμα στην Ελλάδα, ήταν ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Είχε πάρει μέρος στις 17 Αυγούστου 1974, 17 μέρες, ένα μήνα, 25 μέρες περίπου, μετά τα γεγονότα στην Κύπρο, στη δολοφονία του πρέσβη στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις. Οι Αμερικάνοι είχαν δολοφονώσει το Ρότζερ Ντέιβις, πρέσβη στην Κύπρο, 25 μέρες μετά τις εξελίξεις στις 20 Ιουλίου στην Κύπρο. Στις 17 Αυγούστου λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Γουέλς και μια ομάδα δολοφόνων είχαν κατέβει στην Κύπρο και δολοφόνησε τον Ρότζερ Ντέιβις, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, και τον προϊσταμένη του κρυπτογραφικού της πρεσβείας, την Κύπρια Αντουανέτ Βαρνάβα. Η δολοφονία έγινε στις 19 Αυγούστου του 1974. Η δολοφονία του Γουέλς, αυτούς τους δολοφονήσανε για άλλους λόγους, απέναντι από μια οικοδομή η οποία δεν ήταν έτοιμη, ήταν στα γιαπιά. Ο Γουέλς με την ομάδα του από εκεί τους πυροβολήσανε και τους δολοφονήσανε. Η δολοφονία του Γουέλς στην Ελλάδα ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
η δολοφονία έγινε στις 23/10/75 έξω από το σπίτι του, που φυλασσότανε σαν αστακός, στις 10:30 το βράδυ, ενώ ο Γουέλς και η σύζυγός του γύριζαν από μια εκδήλωση. Δίπλα του σταμάτησε ένα αυτοκίνητο μάρκα Σίμκα, τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι βγήκαν από το Σίμκα, ο ένας ακινητοποίησε τον οδηγό προτείνοντας το όπλο του, ο άλλος κάλυπτε κάθε πιθανή έξοδο διαφυγής του Γουέλς και ο τρίτος, κρατώντας ένα βαρύ 45, εκτέλεσε με τρεις σφαίρες το Γουέλς. Η δολοφονία ενός εκπαιδευμένου δολοφόνου σταθμάρχη της CIA θέλει πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, ψυχραιμία επαγγελματία και χειρουργική ακρίβεια. Πιστεύεις ότι αυτοί οι 15 που ήταν στη δίκη είχαν όλα αυτά τα προσόντα? Ήταν επαγγελματίες δολοφόνοι. Ο Γουέλς είχε πάρει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις της CIA σε διάφορες χώρες. Η δολοφονία του Γουέλς ήταν ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα στους κόλπους της CIA. Κατόπιν ερευνών που έκανε μια επιτροπή της Αμερικάνικης Γερουσίας, γιατί στην Αμερικάνικη Γερουσία συστήθηκε μια επιτροπή, εξέδωσε πόρισμα για τη δολοφονία του Γουέλς. Κατηγορήθηκαν ο διπλός πράκτορας της CIA, Φίλιπ Πέιτζι, και ο πρώην σύμβουλος του Προέδρου Νίξον, Μόρτον Χάλπερι. Στα επίσημα έγγραφα της Επιτροπής Πληροφοριών της Αμερικάνικης Γερουσίας έχουν καταχωρηθεί καταθέσεις πρακτόρων της CIA ότι ο Έτζι και ο Χάλπερι ήταν συνεργάτες στις 17 Νοέμβρη. Στα επίσημα πρακτικά της Αμερικάνικης Γερουσίας δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης. Ο Γιάννης Κουλαρίκης ήταν Υπουργός Δημόσιας Τάξης από το 81 μέχρι το 85. Είχε δηλώσει σε συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει του κόλπου στις 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμένο. Πολλοί άνθρωποι μέσα από την ΕΥΠ και την αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Τι λέει ο Γιάννης Κουλαρίκης, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός Δημόσιας Τάξης? Ότι υπάρχει ευθεία σχέση ανάμεσα στη CIA, την ΚΙΠ και τη 17 Νοέμβρη, και ότι 17 Νοέμβρη έπαιρνε τις πληροφορίες για τους στόχους μέσα από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ενώ ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ Δημόσιας Τάξης Σύφης Βαλιράκης, που συμπλήρωσε στις 13/11 του 2001, ο Σύφης Βαλιράκης έχει δολοφονηθεί από το 21. Ακόμη οι δολοφόνοι του δεν έχουν συλληφθεί. Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ειδικό άτομο για ειδικές αποστολές. Πάμε λοιπόν τι έχει πει στις 13/11 του 2001. Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, δηλαδή στη δεκαετία του 1970, άργησε τη δράση της 17 Νοέμβρη. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, πρόσεξε τι λέει, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Τα λέει αυτά ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης. Και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο για το ΝΑΤΟ, γιατί ο αρχιστράτηγος του ΝΑΤΟ, Τζόζεφ Λούντς, είχε εκτελέσει το 1978 στον Άγιο Σώστη το βασανιστή της χούρας, τον Μπάμπαλη. Του τηλεφώνησε και βγήκε ο Μπάμπαλης από το σπίτι του και μια ομάδα εκτελεστών τον δολοφονήσανε, γιατί ο αρχιστράτηγος του ΝΑΤΟ που τον εκτέλεσε ήταν προϊστάμενος του Μπάμπαλη κατά τη διάρκεια της Χούντας. Ο Γιώζεφ Λούντς. Ο Γιώζεφ Λούντς έχει πάρει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις. Έχει πάρει και στην υπόθεση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, έχει πάρει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις. Μην νομίζεις ότι είναι, επειδή είναι αρχιστράτηγοι του ΝΑΤΟ,
δεν είναι και δολοφόνοι. Τηλεφώνησε στον Μπάμπαλη και τον εκτέλεσε έξω από το σπίτι του. Έτσι λοιπόν ο Σύφης Βαλιράκης έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Έτσι, να σου πω ότι έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Από το 21 έχει πνιγεί, μάλλον ο Σύφης Βαλιράκης. Είναι μια καθαρή δολοφονία. Είναι μια καθαρή δολοφονία. Ο ιατροδικαστής όταν πνίγηκε ο Σύφης Βαλιράκης είπε ότι τυχαία έπεσε από το σκάβος του και πνίγηκε. Η οικογένειά του όμως πλήρωσε έναν εμπειρογνώμονα ο οποίος έβγαλε ένα δεύτερο πόρισμα που ανατρέπει την πραγματογνωμοσύνη του κρατικού ιατροδικαστή. Αυτό κράτησε το σε μια άκρη κάποια στιγμή για την ιατροδικαστήνα που έκανε τον έλεγχο στα Τέμπη. Και κοίτα, ρίξε μια ματιά και στο παρελθόν τους. Μπες μέσα στη Wikipedia και κοίτα λίγο το παρελθόν της. Έτσι λοιπόν ο Σύφης Βαλιράκης πνίγηκε πριν 2 χρόνια και ακόμη η δολοφονία του δεν έχει διερευνηθεί, δεν έχει εξηχνιαστεί. Όλα αυτά είναι λογικά αφού η CIA το 1953 δημιούργησε την ΚΙΠ ενώ πλήρωνε και τους μισθούς των υπαλλήλων της έως τον 1964. Υπάρχει δηλαδή μια στενή σχέση όπως και σήμερα. Η CIA ελέγχει τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ενώ δεν θέλω να πω κάτι γιατί θα έχουμε αντιδράσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 29 Απριλίου του 1972 στην Ουάσιγκτον, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μην το ρίξετε σε εμάς, δίνει συνέντευξη στο William Buckley και λέει «Το 1964 ήμουν υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, ήμουν ο πολιτικός προϊστάμενος της ΚΙΠ, η ΚΙΠ ήταν εξαρτημένη οικονομικά και διοικητικά από τη ΣΥΑ, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν ο επίσημος σύνδεσμος μεταξύ της ΚΙΠ και της CIA». Ψάξτε στο ίντερνετ, θα τη βρείτε πολύ εύκολα τη συνέντευξη του Ανδρέα. Είναι έτσι λοιπόν, δεν είναι αδύνατον η CIA να είχε στενές επαφές με τη 17 Νοέμβρη και η ΚΙΠ να το αγνοούσε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε ευθεία σχέση CIA, ΚΙΠ 17 Νοέμβρη. Όλοι γνώρισαν, δεν ξέρουμε όμως μέχρι ποιου επίπεδου. Γιατί ο Καραμαλής έφερε μαζί του το Γιωτόπουλο. Ο Καραμαλής συνέφαγε με τον πράκτορα της ΡΙΚ Πιασέντζα μια μέρα πριν έρθει στην Ελλάδα. Ήξερε ο Καραμαλής. Και αν ήξερε ο Καραμαλής, είναι λογικό να ξέρουν και όλοι οι πρωθυπουργοί. Ο Δήμος Μπότσαρης που έχει γράψει ένα τρίτομο έργο για τη 17 Νοέμβρη, όταν θα αναφέρουμε τις πηγές, θα το πούμε, ο Δήμος Μπότσαρης ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και έχει μπλέξει στο έργο του αυτού στο τρίτομο τη 17 Νοέμβρη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν ξέρουμε πώς η CIA έχει διεισδύσει, σε ποια ακριβώς επίπεδα στην Ελλάδα. Η δολοφονία όμως που έκανε πάταγο στην Ελλάδα ήταν του Παύλου Μπακογιάννη. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 και 8 η ώρα το πρωί εκτελέστηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Προσέχτε, 8 η ώρα το πρωί. Αυτό όπως θα δείτε παρακάτω έχει μεγάλη σχέση την ώρα που εκτελέσανε τον Μπακογιάννη. Στις 26 λοιπόν Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το πρωί του 1989 εκτελέστηκε ο Παύλος Μπακογιάννης από 2 κουκουλοφόρους στο γραφείο του στην οδό Ομήρου. Έτσι, το θύμα δέχτηκε 4 σφαίρες στο στήθος και άλλες 3 σε άλλα σημεία. Ο Μπακογιάννης εκείνη την ημέρα ήταν προγραμματισμένο να δώσει στην Ελληνική Βουλή σοβαρά στοιχεία για την υπόθεση Κοσκοτά. Πριν πάει λοιπόν στη Βουλή να δώσει τα στοιχεία της υπόθεσης Κοσκοτά, τον εκτελέσανε. Οι δράστες περίμεναν υπομονετικά. Ήξεραν, γνώριζαν ότι ο Μπακογιάννης εκείνη την ημέρα δεν έφερε το όπλο.
το όπλο του. Ο Μπακογιάννης οπλοφορούσε. Αλλά και ότι ο αστιφύλακας σωματοφύλακας του θα ήταν απόν. Ήταν η μόνη μέρα που ο αστιφύλακας που ήταν σωματοφύλακας του έλειπε. Και ήταν η μόνη μέρα που ο Μπακογιάννης είχε αφήσει το όπλο του. Πώς το ξέρει 17 Νοέμβρη. Πώς το ξέρει. Οι δράστες είχαν πληροφορία από μέσα. Οι δύο εκτελεστές αμέσως μετά βγαίνουν έξω όπου τους περιμένει ένας τρίτος συνεργός και φεύγουν με αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Ομήρου και Σκουφά. Ήταν μια δολοφονία με σαφείς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ήξεραν για την επικείμενη εκτέλεση του Μπακογιάννη από πριν, αλλά δεν τη σταμάτησε. Για την εκτέλεση του Μπακογιάννη ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπολτσφίλντ, Ρόμπερτ Μπέικερ και ο Ντέιβιτ Σούλερ. Οι δύο εκτελεστές είχαν έρθει μια μέρα πριν από τη δολοφονία από την Κύπρο. Δύο Σύριοι στελέχοι της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο Μοχαμέτ Ελ Σαΐντ και ο Κασίμε Ομπέρ, τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού και τους εγκατέστησαν σε ξενοδοχείο. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 89, μια μέρα πριν τη δολοφονία. Στις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται η δολοφονία και την επόμενη της δολοφονίας συνόδευσαν στον αεροδρόμιο ένα από τους δύο εκτελεστές, οι δύο Σύριοι επίσημοι της Συριακής Πρεσβείας, ενώ τον άλλον συνόδευσε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γιάννης, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας ή της ΚΙΠ. Ο Γιάννης ήταν ομάδα υποστήριξης και στη δολοφονία του Μονφεράτου, του ιδιοκτήτη της απογευματινής. Η 17 Νοέμβρη επίσης εκτέλεσε τον Ουίλιαμ Νορντίν και τον Ρίτσαρντ Τσάντες, υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, των οποίων τα προγράμματα ήταν άκρως απόρριτα και τα ήξεραν μόνο ελάχιστα άτομα μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Πάλι όμως η 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα. Τώρα θα πούμε ένα περιστατικό. Στις 17 Νοέμβρη του 1993, δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνης στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταμφιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μένα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβοβίδες και ασυρμάτους συντονισμένους στις συχνότητες της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της πρεσβείας των ΗΠΑ, Τζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας των ΗΠΑ, Τζακ Κάρτς Λιούρα. Και οι δυο ανήκαν στη CIA. Μετά από παρέμβαση του πρεσβευτή της Αμερικής, φυγαδεύτηκαν και με αεροπλάνο C-130 πήγαν στην Κρήτη. Το βανάκι το παρέλαβε ένα γερανοφόρο της Αμερικάνικης πρεσβείας. Το Μάρτιο του 1994 η αγγλική εφημερίδα Observer, που είναι μία μαζί με τους Time, οι δύο πιο έγκυρες αγγλικές εφημερίδες, δημοσίευσε άρθρο ότι οι δύο πράκτορες που συνελήφθησαν στην πλατεία Μυθύμνης ήταν ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Ό,τι λέμε δεν είναι δική μας άποψη, το έχουν πει άλλοι. Όταν μας κάνετε κριτική δεν εκφράζουμε δικές μας απόψεις εγώ με τον Γρηγόρη. Το έχουν πει άλλοι και το έχουν γράψει άλλοι. Για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη υπήρξε συμφωνία κυρίων. Στη συμφωνία δεσμεύτηκε η CIA, η Scotland Yard, η Mossad και η Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που είχαν εκπονήσει το σχέδιο για την εξουδετέρωση της 17 Νοέμβρη. Η εφημερίδα Το Βήμα όμως ήδη τον Ιούνιο έγινε η έκρηξη στον Πειραιά στα χέρια του Ξηρού. Η εφημερίδα Το Βήμα λοιπόν το Φεβρουάριο του 2002 απεκάλυψε ότι σύντομα θα άρχιζε το ξύλωμα της 17 Νοέμβρη. Ο Κουφοντίνας δεν συνελήφθη ποτέ, αλλά παραδόθηκε μόνος του χωρίς αντίσταση στη Γαδά. Το Γιωτόπουλο το συνέλαβαν οι αρχές τους Λείψους, ενώ δύο μέρες πριν τον είχε επισκεφθεί ένας απεσταλμένος του Προέδρου Κλίντον στους Λείψους. Αυτό έχει μια βάση, άμα δείτε τη ρίζα του Γιωτόπουλου,
και τη ρίζα του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολούθησε μια θεατρική δίκη στην οποία καταδικάστηκαν τα παιδιά για τα θελήματα οι αυτοφοράκηδες. Τίποτα δεν αναφέρθηκε στη δίκη για τη συμμετοχή ξένων πρακτόρων. Επίσης δεν κάθισε στο εδόλιο καμία γυναίκα, με δεδομένο ότι σε δύο υποθέσεις, μία της Λοΐζης Ρουιανκούρ και μία στη δολοφονία της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα του αστιφύλακα Μάτι, συμμετείχαν δύο γυναίκες. Στις δίκες του 17 Νοέμβρη δεν κάθισε καμία γυναίκα. Έτσι. Θα δούμε και για τι έχει γίνει με την εκτέλεση του αστιφύλακα Μάτι. Όταν η εκτέλεση του αστιφύλακα Μάτι έγινε ως εξής. Μπήκε ο Κουφοντίνας, ντυμένος αστυνομικός, με ένα κουτί γλυκά που του τα έδωσε έξω από την τράπεζα, την Εθνική των Πετραλώνων, μια γυναίκα. Και πλησίασε τον αστιφύλακα και του πρόσφερε γλυκά για κάποια γιορτή που είχε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν λοιπόν δύο άγνωστοι κουκουλοφόροι και εκτέλεσαν τον αστιφύλακα Μάτι. Υπάρχουν σαφείς καταθέσεις των περιοίκων ότι έχουν δει μια γυναίκα να δίνει το κουτί με τα γλυκά στον Κουφοντίνα. Πού είναι αυτή η γυναίκα στη δίκη? Επίσης στη Λουρίζη Ριανκούρ, όταν είχαν στήσει η ασφάλεια παγίδα στις 17 Νοέμβρη και εκεί εμφανίστηκε μια γυναίκα. Πού είναι αυτή η γυναίκα? Δεν αναζητήθηκαν επίσης τα λεφτά από τις ληστείες. Στη δίκη ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος ήταν πολιτική αγωγή του δολοφονημένου αστιφύλακα Μάτι, ήταν συνήγορος δηλαδή πολιτικής αγωγής, ο Σταύρος Γεωργίου, του δολοφονημένου αστιφύλακα. Αναφέρει στο δικαστήριο, έχει γραφτεί στα πρακτικά της δίκης αυτά που θα πούμε. Λέει λοιπόν ο Σταύρος Γεωργίου, στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΕΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Έγινε έτοιμος να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να υποβληθεί στο βάσανο των ερωτήσεων. Αλλά η ΕΕΠ δεν έδωσε άδεια. Έτσι είπε ο συνήγορος του δολοφόνου στη φυλακά Μάτι στη δίκη. Στην 1η Ιουλίου του 2002, μια υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει έτσι στην υπηρεσία για να καταθέσει στον εισαγγελέα Διώτη για την τρομοκρατία. Πρόσεξε, 1η Ιουλίου είναι δύο μέρες μετά την έκρηξη του ξηρού στον Πειραιά. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά, ο οποίος ασχολήθηκε με την υπόθεση της 17 Νοεμβρίου και πέθανε με μυστηριώδη τρόπο το 1993, ενώ τα απορίσματα του Τσεβά για την 17 Νοεμβρίου εξαφανίστηκαν. Μια γυναίκα λοιπόν υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει έτσι στην υπηρεσία να της δώσει άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Διώτη για την τρομοκρατία. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ Παύλος Αποστολίδης, σήμερα είναι μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παύλος Αποστολίδης, αρνήθηκε απατώντας το αίτημα της υπαλλήλου ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής σημασίας. Η ίδια υπάλληλος το 1966, 6 χρόνια δηλαδή πριν, είχε καταγγείλει σε την τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Επίσης, ο Θανάσης Τριγάς στο βιβλίο του «Παιχνίδια τρομοκρατίας», λέμε τις πηγές, ο Θανάσης Τριγάς στο βιβλίο του «Παιχνίδια τρομοκρατίας» γράφει ότι ο Κουφοντίνας δίδασκε σε πράκτορες της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών. Όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη το 1975, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους ήταν έφηβοι. Ο Κουφοντίνας και ο Ξηρός ήταν 17 χρονών. Ο Σάββας Ξηρός είχε γεννηθεί το 1960, δηλαδή ήταν 15 χρονών. Ο Βασίλης Ξηρός ήταν 2 χρονών. Ο Διονύσης Γεωργιάδης δεν είχε γεννηθεί καν. Γεννήθηκε το 1976. Πού λοιπόν εκπαιδεύτηκαν τα μέλη
τις 17 Νοέμβρη να κάνουν επιχειρήσεις, δολοφονίες, ληστείες, να χρησιμοποιούν όπλα μπαζούκας με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Από ποιος τους εκπαίδευσε, πώς εκπαιδεύτηκαν στα όπλα. Υπήρχαν χρηματοδότες τη 17 Νοέμβρη και πού βρίσκονται. Πώς ο Κουφοντίνας που έκανε τις δολοφονίες, ενώ ήταν στο στρόχαστρο της ασφάλειας, από το 1974 από τις πορείες στα Σπάτα, έκανε 11 δολοφονίες. Η ασφάλεια δεν τον παρακολουθούσε, φυσικά τον παρακολουθούσε. Τι έγιναν τα 700 εκατομμύρια από τις ληστείες. Είναι αδύνατο να εκπαιδευτεί μια τόσο μεγάλη ομάδα 15 ατόμων και να δρά 27 χρόνια χωρίς να αφήσει το παραμικρό ίχνος. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δηλαδή με λίγα λόγια, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά με λίγα λόγια μας λες ότι αυτή η επαναστατική, όπως την προαναφέρουν όλοι, οργάνωση της 17 Νοέμβρη δεν είχε στόχο διεφθαρμένους ανθρώπους, ήταν βαλτή από το εξωτερικό να κάνει τι. Να εκτελέσει τους ανθρώπους που τις δίνανε εντολές από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί φαίνεται ότι... Ο Παύλος, ο Μπακογιάννης δηλαδή, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ήταν μπερδεμένος στην υπόθεση Κοσκοτά. Ο Κοσκοτάς, ναι, εγώ γιατί, περίμενε λίγο, σε ακούω τόση ώρα και έχει μείνει ένα δεκάλεπτο και θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε όλα αυτά που προαναφέρθηκαν. Ναι, σε ένα λεπτό ολοκληρώνω να ολοκληρώσω. Ωραία, ολοκλήρωσε. Πρόσεξε. Αυτή που δικάστηκε ήταν ερασιτέχνης. Στις 26 Αυγούστου του 2015, αυτό το ξέρεις και το έχεις αναφέρει, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αφαίρεσε την οργάνωση από τον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεως. Ενώ το 2002 η CIA και το FBI είχαν χαρακτηρίσει τον Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, εξαιρετική φυσιογνωμία. Όλα δείχνουν ότι η CIA, η ΑΕΠ και η 17 Νοέμβρη ήταν μια εταιρεία ΕΠΕ, οι 10 από τους 15 έχουνε αποφυλακιστεί, κανένας δεν έχει δεχθεί τις κατηγορίες από αυτούς που δικαστήκανε, ενώ ο Κουφοντίνας ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αν δεις την απολυγία του, είναι μόνο τσιτάτα μαρξιστικά και λενινιστικά. Δεν μιλάει καθόλου για την οργάνωση. Έτσι, η δίκη βασίστηκε κυρίως σε μια ομολογία του Καρατσόλη, μπορεί να ήταν στημένη από την ασφάλεια, μπορεί και όχι. Οι γνώμες για τις 17 Νοέμβρη είναι διχασμένες. Άλλοι τη θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι επαναστατική οργάνωση. Εμείς εδώ παραθέτουμε μόνο τα στοιχεία και δεν παίρνουμε θέση. Ωραία. Γιατί πολλές από τις πτυχές της υπόθεσης έχουν εξαφανιστεί. Ωραία, άκουσε με λίγο τώρα. Να πω τη βιβλιογραφία. Όχι, ένα λεπτό, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά, θα τα αναφέρεις μετά τα βιβλία. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πραγματοποιήσει μία δράση για να εξοντώσουν διεφθαρμένους και από την άλλη υπάρχει μία θεωρία το ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν βαλτοί από το εξωτερικό να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Σωστά μέχρι εδώ, έχουμε αυτές τις δύο οπτικές γωνίες. Σωστό. Ο μόνος που μπορεί να ξέρει ολοκληρωτικά την αλήθεια είναι αυτός που τα έζησε από πρώτο χέρι. Σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στη 17 Νοέμβρη, αλλά δεν ήταν απλά ένας φορέας ο οποίος εκτελούσε εντολές, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε εντολές. Μιλάμε δηλαδή για τον Κουφοντίνα. Ή για τον Γιωτόπουλο. Ο Γιωτόπουλος είναι μέσα στη φυλακή. Μερικοί λένε ότι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση για τα οποία δεν έχει αποδειχθεί κάτι, τους οποίους δεν πιάσανε. Όπως πολύ γνωστά ακούγεται για τον Λιαλιώτη. Κοίτα, δεν ξέρουμε σε τι βάθος έχει διεισδύσει η CIA μέσα στις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο Δήμος Μπότσαρης, που είναι η βιβλιογραφία μας, είναι του Δήμου Μπότσαρη, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχει γράψει 3 τόμους για τη 17 Νοέμβρη και εκεί μέσα αναφέρει ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν ανακατεμένη στη 17 Νοέμβρη. Ωραία, ναι, άλλο λέω εγώ όμως. Χωρίς όμως να έχουμε σαφείς αποδείξεις. Άλλο λέω εγώ όμως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως ήταν εμπλεγμένοι, όντως παίρνανε εντολές. Υπήρχαν στις 17 Νοέμβρη όμως και άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν μια ιδεολογία. Δεν μπορούμε δηλαδή
να παίρνουμε όλο αυτό το πράγμα και να το τσουβαλιάζουμε. Σωστό. Γιατί, σωστό. Για παράδειγμα, λέμε τώρα, ο Ξηρός μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ιδέα τι γινότανε, να πίστευσε σε όλο αυτό το έργο και να έκανε ό,τι έκανε. Γιατί, όπως πολύ, όπως μου είπε στην αρχή, δεν ήξερε καν τι είχε μέσα η βόμβα όταν τον πιάσανε. Σωστό. Οπότε μπορεί και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ιδεολογία και παλέψαν για την ιδεολογία τους να πέσαν θύματα όλης αυτής της υπόθεσης. Δεν σημαίνει, ναι, λοιπόν, ότι ολοκληρωτικά οι 17 Νοέμβρη ήταν όλοι πράκτορες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί από το 19ο αιώνα η Delta Service η Αγγλική στρατολογούσε ιδεολόγους χωρίς να το έχουν αντιληφθεί, τους έβαζε και κάνε τρομοκρατικές πράξεις και μετά τους έδινε μια βόμβα χαλασμένη που έσκαγε στα χέρια τους. Αυτό αναφέρεται στο περιοδικό Τρίτο Μάτι. Έτσι τα λέμε και τις πηγές. Ναι, 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 εννοείται. Ό,τι ακούσατε βασίζεται στο βιβλίο του Θανάση Τριγά, 17 Νοέμβρη, Παιχνίδια Τρομοκρατίας, και στο βιβλίο Συνεργασία με τον Εχθρό. Βασίζεται στα τρία βιβλία ενός από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, του Δήμου Μπότσαρη, που είναι τριστόμη, είναι μεγάλη τριστόμη, 17 Νοέμβρη. Ωραία. Βασίζεται στην εφημερίδα Απογευματινή, στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, στο βιβλίο του Γκονζάλες Μάτα, που είναι πρώην πράκτορας της CIA, οι πραγματικοί αφέντες του κόσμου, και στο βιβλίο Αόρατη Κυβέρνηση, που αναφέρεται αποκλειστικά στη CIA. Πέντε βιβλία έχουμε. Ωραία, ναι, δεν λέμε όχι. Δεν αμφισβητήσαμε τις πηγές. Εννοείται αυτό. Άλλο θέλω λίγο να το ολοκληρώσουμε αυτό. Το ότι μπορεί πραγματικά κάποιοι να πιστέψαν ότι αυτό θα καθαρίσει την Ελλάδα. Αλλά τελικά μπορεί να πέσανε θύματα άλλης μιας πλεκτάνης. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, αυτό που λες ισχύει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κάνανε δολοφονίες. Πού εκπαιδευτήκαν στα όπλα? Όχι, όποιος έχει κάνει δολοφονία και όποιος είναι παράνομος ανήκει στη φυλακή. Αυτό εννοείται. Απλά λέω ότι κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζανε εντός του κινήματος, εντός αυτής της οργάνωσης, το ότι ελέγχεται από κάποιον πράκτορα. Συμφωνούμε. Ήταν τα παιδιά για τα θελήματα, οι αυτοφοράκηδες, χωρίς να το ξέρουν. Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Το ελληνικό προσωπικό. Έχω την αίσθηση, γιατί έναν ξένο πράκτορα, να μην πούμε το όνομά του, τον εκτέλεσε CIA, γιατί είχε πουλήσει ένα πλοίο με όπλα και στους Ισραηλινούς και στους Παλαιστίνιους ταυτόχρονα, και είχε πάρει τα λεφτά και εξαφανιστεί. Έναν από αυτούς που δολοφόνησε η CIA τους ξένους. Δεν μπορούσε το ελληνικό προσωπικό να ξέρει τις κινήσεις των ξένων πρακτόρων. Οι περισσότερες δολοφονίες είναι πιθανότατα να έρχονται απ' έξω, να εκτελούν και να φεύγουν. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Μπορεί ένα μέρος στις 17 Νοέμβρη να παραπλανήθηκε και να ακολούθησε όλη αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό οι 10 είναι έξω. Ο Κουφοντίνας βγαίνει με 48 ώρες. Ο Τζορτζάτος βγαίνει συνεχώς και βλέπει την οικογένειά του. Ο Ξηρός μπορούσε να βγει αλλά δεν θέλει, λόγω τραυματισμού, λόγω ανήκες του βλάβη της υγείας του. Ο Γιωτόπουλος δεν έχει κάνει αίτηση να βγει. Δηλαδή, όπως βλέπεις, θα μπορούσαν όλοι να είναι έξω τόσα χρόνια μετά. Αλλά μερικοί δεν θέλανε, ο Ξηρός με τον Γιωτόπουλο δεν θέλανε. Ναι. Ο Γιωτόπουλος ήταν ο μόνος που είχε εκπαιδευτεί στο Αντάρτικο πόλεμο στην Κούβα, όταν έφυγε από το Παρίσι και πήγε στην Κούβα. Ήταν ο μόνος που ήξερε από όπλα, ή και ο Κουφοντίνας, εάν ανήκει στην ΕΕΠ, και όπως λέει η πράκτορας της ΕΕΠ, είχε εκπαιδευτεί στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη. Όλη αυτή η ιστορία, Γρηγόρη, είναι ακόμη μια θολή ιστορία, γιατί πολλά στοιχεία είναι εξαφανισμένα. Δηλαδή του Τσεβά το πόρισμα έχει εξαφανιστεί. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν σκοτώνανε αυτόν τον Άγγλο, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε και δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα. Κοίτα, αυτόν το φάγανε, κάτι είχαν κάνει αυτοί που φάγανε. Δηλαδή οι ξένοι, το Wells ήταν διπλός πράκτορας, ήταν μια καθάριση σε ευρύ επίπεδο. Εκεί την εποχή η CIA έκανε καθαρίσεις, μέσα σε καθαρίσεις ήταν και ο Wells. Έτσι, αλλά πρόσεξε, 27 χρόνια, 15 ανεκπαίδευτοι, δεν μπορεί να κάνουν δολοφονίες με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Γιατί για να κάνεις μια δολοφονία είναι μεγάλη διαδικασία. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς το δευτερόλεπτο. Πρέπει να έχεις ομάδες διαφυγής
πρέπει να έχει υποστηρικτικές ομάδες, μη στραβώσει κάτω κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Είναι πάρα πάρα πολλά. Για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Όποια και αν είναι η άποψη, είτε τον μένει το δε για τον Κουφοντίνα, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι ο Κουφοντίνας ήταν ένα ισχυρό μυαλό, έτσι. Κουφοντίνας, ναι. Μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ήξερε πολλά πράγματα. Μα ό,τι λέμε δεν είναι απόψεις δικές μας προσωπικές. Συμφωνώ, απλά σου λέω ότι οι άνθρωποι προτρέχουν. Θα έπρεπε να κάνουν και μια δεύτερη σκέψη. Και δεν λέω όχι σε όλα αυτά που είπες. Συμφωνώ στα περισσότερα ότι πιθανότατα έτσι να γίνανε. Και δεν αμφισβητώ ούτε τις πηγές σου. Απλά θέλω, όταν παίρνουμε μια πληροφορία, να τη φιλτράρουμε και να σχηματίζουμε μια δική μας άποψη. Να διαβάζουμε, να μορφωνόμαστε, μπας και μπορέσουμε να αφυπνιστούμε. Γι' αυτό λέω ότι λέω, Δημήτρη. Μα γι' αυτό γίνονται αυτές οι εκπομπές. Συνήθως 99% αυτών που αναφέρουμε σε αυτές τις εκπομπές είναι διασταυρωμένες από μία και δύο πηγές. Έτσι, ώστε να μην λέμε λόγια του αέρα. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι όμως δική μας άποψη. Ναι. Δηλαδή, τι να πω, αμφισβητεί κανείς τον Ανδρέα Παπανδρέου? Ρωτάω. Αν αμφισβητεί κάποιος τον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πάρει τηλέφωνο, που ήταν πολιτικός προϊστάμενος της ΚΙΠ, ας πάρει τηλέφωνο και ας μας πει μια πιο έγκυρη πηγή. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε πιο έγκυρες πηγές. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε να ακούσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μαζί σας όλη αυτή τη συζήτηση. Έτσι, έτσι. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Μίτσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση. Βέβαια, βέβαια. Θα τα πούμε, να σου πω. Μήπως θες την Πέμπτη να το ελαφρύνουμε λίγο και να συζητήσουμε για τα στημένα στο ποδόσφαιρο? Βέβαια, να βέβαια, δεις, και έχω και δεις, πολλά να πω στα στημένα. Έχω και πολλά να πω σαν οπαδός παλιός. Πώς τίνονται τα παγκόσμια κύπελα και πώς θα στα Champions League. Θα πάρουμε από Δέλτα Εθνική που έφυγε, από Γάμα Εθνική, από Ερασιτεχνικά. Τι από... Γάμα Εθνική? Εδώ ένας Κινέζος διαχειριζόταν 14 ομάδες στο ίδιο πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Δεν θα τα πούμε σήμερα. Την Πέμπτη, όχι, όχι. Για να μείνει, ναι, να μείνει ο κόσμος με την περιέργεια. Καλό μεσημέρι. Ναι, 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 καλό μεσημέρι. Γεια σου, Μιτσάρα, γεια σου. Γεια σου.